Είχαμε σήμερα την πρώτη συνάντηση με την νέα Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας. Καταρχήν να ευχηθούμε στην κυρία Υπουργό κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο το οποίο αναλαμβάνει. Το φλέγον ζήτημα των καθυστερήσεων στην εξέταση των αιτήσεων ήταν αυτό που κυριάρχησε σήμερα στις συζητήσεις. Εκτός από αυτό, έχω καταθέσει ενώπιον της κυρίας Υφυπουργού δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία είχα ανοίξει τη συζήτηση με την προκάτοχό της, την κυρία Θούση. Το πρώτο ζήτημα αφορά την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου κάλυψης των μη ιατρικών εξόδων των ασθενών και των συνοδών τους που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία μετά από άγκριση από το Υπουργείο Υγείας. Με την κυρία Θούση είχαμε δουλέψει και είχε εγκριθεί ένα κονδύλι στον προϋπολογισμό του 23 για εφάπαξ στήριξη αυτών των οικογενειών. Από την νέα Υφυπουργό, αυτό το οποίο αναμένω, το έχουμε συζητήσει και σε κατηδία συνάντηση, είναι επιτέλους η δημιουργία ενός θεσμοθετημένου σχεδίου για στήριξη αυτών των οικογενειών, οι οποίες διαμένουν για μήνες, μπορεί και χρόνια μερικές φορές, στο εξωτερικό, για ιατρικούς λόγους, και δυστυχώς μέχρι σήμερα η πολιτεία δεν ανταποκρίθηκε έτσι ώστε να τους στηρίξει. Το δεύτερο ζήτημα είναι το ζήτημα που αφορά το σχεδιασμό για την στήριξη των ατόμων με αναπηρίες. Πλέον το τμήμα κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες είναι στο Υφυπουργείο. Η πρότασή μου είναι ότι θα πρέπει όλες οι υπηρεσίες που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες να μεταφερθούν στο συγκεκριμένο τμήμα, και από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και από το Γραφείο Ευημερίας, και επιτέλους να κατατεθεί το συντομότερο το νομοσχέδιο που να αφορά το θέμα των αναπηρικών επιδομάτων, έτσι ώστε να υπάρχει ένας καινούργιος σχεδιασμός κάτω από το αρμόδιο τμήμα για την στήριξη των συνανθρώπων με αναπηρίες. Και για τα δύο θέματα έχω την διαβεβαίωση της κυρίας Υφυπουργού ότι θα τρέξουν οι διαδικασίες τους επόμενους μήνες. Εμείς είμαστε εδώ με απόλυτη ετοιμότητα να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και τη γνώση την οποία έχουμε, έτσι ώστε να επιληθούν.